a wonderful Hawaiian Christmas. Take it away, boys. Merry Christmas, everyone. Πόσα χρόνια ερχόμαστε εδώ, Αυστραλία? 7-8. Αφού υπάρχουν κάτι καγκουρό που μας κρατάνε στον δρόμο. Κολλητή. Ναι, είναι φίλοι. Τα χρόνια γίνεσαι φίλος ναι. Και με όλα τα... Και στο ΜΑΣ βέβαια ερχόμαστε πολλά χρόνια. Ναι, είναι και αυτό μέρος της γιορτής της Αυστραλίας. Που θα συμπληρώσουμε συντάξιμα ένσημα. Εγώ είμαι μικρός ακόμα. Στα 16 τώρα έχω χρόνια ακόμα μπροστά. Εγώ έχω τελειώσει το Λύκειο και... Λοιπόν, να σου πω, καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και να πούμε και για ποιο λόγο ήρθαμε εδώ, τι κάνουμε, τι ήρθαμε να κάνουμε. Ό,τι κάνουμε κάθε χρόνο, Γιώργο. Να πούμε τα καλύτερα κομμάτια της χρονιάς. Μπράβο, ναι. Ή τα 10 που ακούστηκαν πιο πολύ. Νομίζω ότι περισσότερο έτσι. Ωραία, να πούμε το πρώτο. Ποιο είναι? Είναι η GAD, το ελληνικό συγκρότημα, This Light in You, το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ καλό συγκρότημα, πολύ καλά παιδιά. Εσύ τους έχεις πάρει και συνέντευξη. Έχουν έρθει στην εκπομπή, έχουν τζαμάρει, unplugged κλπ. Εξαιρετικά παιδιά, δύο αδέλφια, Αντωνιάδης, ένας Κώστας, ένας Αντώνης, ένας τοπογράφος, ένας γιατρός. Και από ό,τι φαίνεται η χημεία λειτουργεί πάρα πολύ και πεφωτισμένα ένα live review το οποίο παίξαμε και πρώτοι, έτσι. Αν είσαι γιατρός, ξέρεις από χημεία, ξέρεις. Και ο τοπογράφος... ξέρεις και αυτός από ορίζει. Πάντως, πραγματικά επιτυχημένο, το ακούσαμε πρώτοι, και το παίξαμε πρώτοι. Τραγούδι πρώτοι. Και το πιστέψαμε και το αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος και πάρα πολύ εμείς, γι' αυτό βεβαίως και σκίστηκε και βρίσκεται στη 10η θέση. Πάμε να το δούμε. God, this light in you. Ποιους συναντάμε, Γιώργο μου, εδώ και για ποιο λόγο? Συναντάμε τους Royal Blood, τους οποίους θέλω να πω ότι είναι τελευταία, είναι ένα συγκροτήμα που μας αρέσει πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Και πάνε κόντρα σε όλα τα συνηθισμένα. Δηλαδή, καταρχήν είναι δύο τύποι και παίζει ο ένας drums και ο άλλος μπάσο. Ένας Kerr και μία Thatcher. Ένας Thatcher. Όχι, αλλά το οποίο, ξέρεις, αντιβαίνει τους νόμους της μουσικής. Δηλαδή, ένα μπάσο, ο οποίος ουσιαστικά παίζει τα πάντα με τον μπάσο, δηλαδή ό,τι θέλει κάνει, και ένας drummer. Μία φωνή η οποία παραπέμπει πολύ σε Jack White, ένα κλίμα που είναι πολύ περισσότερο κοντά, αν θέλεις, και λέμε τώρα, σε Zeppelin. Πολύ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε. Ότι ο Page δήλωσε ότι είναι το μέλλον της ροκ μουσικής και χαίρεται ότι υπάρχουν τέτοια συγκροτήματα που θα δώσουν τις ανάλογες συνέπειες. Ξέρεις ποιος άλλος είπε ότι του αρέσουν πάρα πολύ? Ο David Bowie. Ναι, είπε ότι του αρέσουν πάρα πολύ. Καλά, οι Arctic Monkeys ήταν οι πρώτοι που τους αποθέωσαν. Γι' αυτό και στο Glastonbury, μόλις τους είδε, πήρε τη φανέλα του drummer τους, βγήκε με αυτή τη φανέλα στη συναυλία τους κανονικά στους Arctic Monkeys και βέβαια από εκεί πέρα ήταν θέμα ωρών για να γίνουν πασίγνωστοι. Και όχι επειδή τους διαφήμισαν οι Arctic Monkeys, αλλά ήταν τόσο σπουδαία τα παιδιά, τόσο ξεχωριστή για αυτό που κάνουν. Πες λοιπόν το τραγούδι να πάμε να το δούμε. Πες το τραγούδι να πάμε να το δούμε. Για πες, Figure It Out, Royal Blood, θέση 9, για τον Rock FM. Λοιπόν, ο Chris Martin, καταρχήν βγήκε και δήλωσε τις προάλλες ότι αυτό το άλμπουμ που κάνουν τώρα είναι το τελευταίο τους. Διαλύονται. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι, στο αλλά... δεύτερο τους άλμπουμ είπε το αυτό ακριβώς, ναι. Γιατί θα κάνουν 3 και θα διαλυθούν. Και έχουν περάσει από τότε 12. Απ' την άλλη μεριά όμως συμβαίνει το εξής. Ότι τους έχουν βγει και η λίστα για τα προτινόμενα για Όσκαρ και αυτά. Και είναι στην πρώτη θέση στη λίστα των προτινόμενων για Όσκαρ. Οπότε νομίζω ότι πάνε πάρα πολύ καλά. Ότι γενικά δηλαδή το έχουν οι τύποι. Να πούμε συγκεκριμένα. Και αρέσουν πολύ στα κορίτσια. Να πούμε συγκεκριμένα για το Sky Full of Stars. Ναι. Ότι ήταν το πρώτο τραγούδι των Coldplay που έγινε νούμερο 1 στην Ελλάδα. Και γι' αυτό οι Coldplay ευχαρίστησαν την Ελλάδα μέσα από τη σελίδα τους στο Facebook, γράφοντας Ευχαριστώ Ελλάδα. Που είμαστε στην πρωτιά. Βεβαίως πάρα πολύ ευχήθηκαν και το γνωστό. Να βοηθούμε και εδώ. Να σου πω, επειδή είμαστε σε κρίση, το ευχαριστώ, αλλά κανένα φράγκο δεν μπορούσε να στείλει. Και τα πάνε μια χαρά. Να πούμε ότι γενικώς αυτά τα παιδιά έχουν το άγγιγμα του Μίδα. Δηλαδή, πραγματικά το έχουν και έχουν κάνει, είναι του απιθάνου. Η μία επιτυχία έρχεται από την άλλη, λες και. Έλα, φτάνει. Πάμε να το δούμε. Coldplay, Sky Full of Stars. Έχω ένα θέμα τώρα, ξέρεις, ο Iggy, ο σκύλος μου δηλαδή, έχει θέμα, αλλά δεν μπορώ να πεις εδώ στην αμμουδιά, στην Αυστραλία. Καλά έκανες και εξήγησες. Θα κάνει τρύπα και θα τα αφήσει όλα κάτω. Γιατί μπορεί να ήταν τύποι που να νομίζαν ότι ήταν ο Iggy Pop εδώ και τον είχαμε δεμένο με λουρί. Δεν παίρνω. Βρε τον Iggy, όχι τον Pop. Ο οποίος θέλει να έρθει εδώ, το θέλει, γιατί βασικά είδε το δέντρο και επειδή νομίζω ότι είναι τουαλέτα, ξέρεις. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ τα παιδιά του Rock FM, δύο από τους παραγωγούς του Rock FM, Μελισσινός, Λεουνάκης. Στο MAD. Εκπροσωπούμε βεβαίως επάξια όλη τη φαμίλια του Rock, από τους συγκολίτες μας, μέχρι Βραχορίτη, Καρατζή, Χριστίδη, Διαμαντόπουλο. Φάγαμε κανένα, ναι. Όχι, νομίζω. Όχι ακόμα. Και είμαστε εδώ λοιπόν για να ακούμε, να μάθουμε ποια ήταν τα 10 δημοφιλέστερα κομμάτια. Είμαστε στο νούμερο.
Ποιο νούμερο? Στο 7ο είμαστε. Στο 7ο. Για πες, στο οποίο συναντάμε. Black Keys. Αυτούς που θα δούμε Σάββατο 30 Μαΐου στο Rockaway Black του 2015. Keys, λοιπόν. Το Fever, ναι. Το οποίο πάμε να το δούμε. Τι να δούμε, περίμενε, δεν θα πεις τίποτα τους Black Keys. Δηλαδή το ξεκινώ, ένα λεπτάκι. Ναι. Με κάνεις γίνομαι πολυλογάς. Ρε παιδί μου, μου αρέσουν πάρα πολύ τέτοια Black Keys. Μπάντα έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έχουμε πέρα ότι έχουμε κομμάτι στο οποίο το περλατρέψαμε το συγκεκριμένο Fever. Τι θα κάνουμε, και δεν έχεις τίποτα άλλο να πεις. Μα έδινα το σύσοβαρος. Εσάς είπαμε στο Rockwave. Ναι. Θα, ανοίξουν, θα είναι οι headliners του Rockwave. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα είναι μία από τις βραδιές που θα πλαισιώσουν τη γιορτή είναι... Rockwave για τα 20 χρόνια. Και η βραδιά αυτή για τις 30 Μαΐου είναι Black Keys. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ ότι ήταν μέσα δημοφιλέστερα του 2014. Πάμε να το δούμε. Fever. Λοιπόν, είμαστε στο σημείο. Να θυμίσουμε ότι είμαστε στο MAD για να παρουσιάσουμε τα καλύτερα κομμάτια. Δεν βλέπουν ότι είμαστε στο MAD, Γιώργο μου. Εσένα και εμένα δεν ξέρουν. Ναι. Τις μουτσούνες μας. Μπορεί να ξέρουν λίγο τις φωνές μας για κάποιους λόγους. Που είμαστε στον 969 Rock. Έτσι. Λοιπόν, Λεωνάκης Μελισσινός από το Rock. Είμαστε στο νούμερο 6, το οποίο είναι Volbeat, το Cape of a Hero. Η κάπα του ήρωα. Μεταλλικό σχήμα από Κοπενχάγκεν. Ναι, μεταλλικό νερό. Λοιπόν. Τελικά Cape of a Hero είναι η κάπα ή το Cape, το ακροτήρι. Η κάπα του ήρωα, το ακροτήρι του ήρωα. Το ακροτήρι είναι ακούγεται πιο ωραία, αλλά μάλλον έχεις δίκιο. Η κάπα του ήρωα, γιατί όλοι οι ήρωες, οι υπερήρωες δεν φοράνε μια κάπα. Metal επικό, Cape of a Hero, θέση 6 για τον 969 Rock. Έχεις μια αγωνία με το μέτρημα, δεν ξέρω γιατί, του 3-2-1. Όχι ρε, γιατί μετράει πολύ ωραία. Α, ναι. Ναι. Πάρα πολύ. Να εξηγήσουμε γιατί συζητάμε, μιλάμε για την σκηνοθέτητα, η οποία, σκηνοθέτητα λέγεται, η σκηνοθέτης. Η σκηνοθέτηση, η οποία είναι και σκηνοθέτηση. Η οποία μετράει πάρα πολύ ωραία για να μας δώσει το cue, ας πούμε, να μπούμε. Και μετράει ωραία και μου αρέσει. Όπως μας αρέσει και αυτό που ακολουθεί. Στα που βρίσκεται στη θέση 5, τα δημοφιλέστερα 10 του Rock FM. Ωραία. Στους οποίους συναντάμε ποιον. Είναι Vance Joy και το κομμάτι λέγεται Riptide. Εδώ το οποίο σημαίνει ρουφίχτρα. Η ρουφίχτρα, ξέρεις, που γίνονται στις θάλασσες. Και η Αυστραλία είναι... έχει μόνο. Η Αυστραλία είναι γεμάτη, ναι. Είμαστε γεμάτοι. Για εδώ παραπέρα έχει μια ρουφίδρα και λέει του Ίγκη προσοχή. Μισε... Και εκεί έχει μια καρχαρία, τον ιδέες. Λοιπόν, να πούμε για τον Vance Joy ότι μόνο έτσι θα μπορούσε να κάνει επιτυχία. Όχι το κομμάτι του The Lay, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι ένα καλό όνομα, ένα πιασιάρικο όνομα, μπορεί να σου δώσει. Είναι ένα μέρος της συνταγής της επιτυχίας. Γιατί σαν James Keogh δεν θα πήγαινε πουθενά. Δηλαδή, σαν να λέγεις τώρα Γιώργος Μελισσινός Band. Ναι, κάτι θα σου έβγαλε στο έντεχνο. Τώρα Λεουνάκης μόνο για κριτικά μ' ακούω. Καμιά λίρα, κάνα τέτοιο. Όταν είναι θεϊκό, βέβαια, αλλά ήταν, για άλλους χώρους. Λοιπόν, το Riptide είναι από τα πολύ αγαπημένα. Ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε. Και αυτός μ' αρέσει ιδιαίτερα. Γιατί καταρχήν είναι πολύ ωραίος τύπος, φαίνεται. Δεν τον ξέρουμε, αλλά. Και μ' αρέσει αυτό, όλη αυτή η τακτική όπου πάει, μπαίνει μέσα σε ένα λεωφορείο, παίζει το κομμάτι. Το γυρίζουν ένα βίντεο κλιπ. Πάει να ψωνίσει κολοκυθάκια, παίζει το κομμάτι, το γυρίζουν. Και έχετε ανεβάσει 352 κλιπ. Οι στίχοι έχουν μια τρέλα. Οι στίχοι είναι ωραίοι. Ο κόσμος που τον συνοδεύει. Ήμουν αφρικαρισμένο στο σκοτάδι που είδα να βγαίνει ο οδοντίατρος. Riptide. Θέση. Λοιπόν, Vance Joy, Riptide, στη θέση 5 είμαστε. Μάλλον 4. Είμαστε στη θέση 4. Σίγουρα, το τσεκάραμε. Ναι, γιατί λίγο μπερδευτεί. Τέλος πάντων, είμαστε στη θέση 4 και έχουμε Hozier. Κοίτα, στο πλαίσιο πολύ αγαπημένα και 10, δεν έχει καμία σημασία ιδιαίτερη το 4, το 3, το 2. Βέβαια, ναι, το 1 μπορεί να ξεχωρίσει γιατί είναι η κορυφή. Ναι, αλλά γενικά αυτά τα 10 καλύτερα. Και το σκουφάκι. Είναι καλύτερα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα Ιρλανδό πολύ καλό και μουσικό και τραγουδιστή κτλ. Και ωραία μουτσούνα. Ωραία φάτσα. Έξω και τον καλούν σε όλα τα fashion shows, είναι πρώτη μούρη. Τον καλούν και πάει και παίζει. Τον είδαμε και στα Secret. Τον είδαμε, ναι, με τα κορίτσια εκεί πέρα, με τα ωραία ρούχα. Δεν ήταν βασικά ρούχα. Ο οποίος ήταν λίγο αμήχανος. Είναι πανύψηλος και ήταν λίγο αμήχανος. Και δίπλα όλα αυτά τα κορίτσια με τα βρακάκια και τα τέτοια, οι οποίες του κάνανε διάφορα. Και κάθεταν εκεί και έπαιζε. Να πούμε, μάλλον θα έχεις πιο πολλούς λόγους να μιλήσεις για τους ίδιους τους στίχους του τραγουδιού Take Me to Church του Hozier. Ο οποίος, το οποίο βέβαια το κομμάτι, όταν ακούς τον τίτλο, νομίζω ότι πρόκειται για σχεδόν θρησκευτικό κομμάτι. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση. Μιλάει για έναν έρωτα, λίγο δύσκολο, λίγο ζορισμένο. Γενικώς μιλάει για την επενεχοποίηση ή καλύτερα για τη μη ποινικοποίηση των ανθρώπινων σχέσεων και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι. Ό,τι χρώμα και να έχεις, ό,τι φίλο και να έχεις και ό,τι ακριβώς σου αρέσει γιατί αφορά τη ζωή σου και πόσο μάλλον για εκείνους που τιμωρούν εκείνες οι σχέσεις που δεν είναι των προδιαγραφών. Λοιπόν, Take Me to Church, Hozier, ευλόγησε. Στη θέση 4. Αμήν. Άμα δεν μας μετράνε, έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε πάλι. Ναι, μας μετρήσαν, μας βρήκαν μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε πάλι Coldplay.
Αλλά έχουμε το magic εδώ πέρα. Μαγεία. Να πούμε τα παιδιά είναι μια μαγική περίπτωση. Μακάρι να τους δούμε. Από τα πράγματα που σίγουρα ξεχώρισαν και πρώτο και καλύτερο ήταν το magic. Να πούμε επίσης, και είναι πολύ πρόσφατο, ότι θεό του είχε από πάντα τον Bowie. Μάλιστα του έστειλε του Bowie τραγούδι για να το τραγουδήσει. Δεν αποκάλυψε ποτέ ποιο είναι, αλλά ο Bowie του ρίξε πόρτα και του λέει δεν είναι από τα καλύτερά σας. Καλά, εντάξει, τώρα βέβαια. Σίγουρα το μάζι είναι τα καλά του. Είναι δύσκολο ο Bowie, αλλά. Ποιο ξέρει, μπορεί να ήταν και λίγο διαφημιστικό κόλπο αυτό τώρα, δεν ξέρω. Όχι, δεν το χρειάζεται το Μάρτιν στο βάθο και πάνω ψηλά που είναι. Είναι πολύ στα ντουζένια του. Ο τύπος εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχει τέτοιες ανάγκες. Ναι, παιδί μου, αλλά. Ξέρει να. Πάντα χρειάζεται λίγο. Εν πάση περιπτώσει, το κομμάτι είναι πολύ καλό αυτό. Είναι εξαιρετικό. Πάμε να το δούμε. Πάμε να. Coldplay Magic. Να μαγευτούμε. Μαγεία. Πώς παίρνανε έτσι τα χρόνια, Γιώργο, σαν την αντίστροφη μέτρηση από το 10 στο 1. Μέσα στο πουθενά βρήκαμε στο 2. Φοβερό πράγμα. Στο 2 είμαστε ή στο 3. Γιώργο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, εκεί βρίσκονται οι Placebo, νομίζω, με το Million Little Pieces. Το οποίο είναι λίγο έτσι. Είναι λίγο κλαψιάρικο κομμάτι, αλλά είναι ωραίο. Κλαψιάρικο. Είναι λίγο. Μου κάνει στην καρδιά μου κομμάτι. Είναι, παιδί μου, ναι, πολλά κομμάτια. Αλλά είναι και ένα στοιχείο που καθορίζει, αν θέλει. Και την ψυχοσύνθεση και το ύφος του Μπράιαν. Αυτό είναι λίγο ευαίσθητο. Θέλει να πειράζει. Θέλω να του πούμε και χρόνια πολλά που γιόρταζε πριν μερικές μέρες και είναι ίδια μέρα με την αδερφή μου την Κατερίνα. Γιόρταζε γενέθλια. Ναι. Και να πούμε ότι είναι από τα πράγματα, από τα τραγούδια που σίγουρα ξεχώρισαν. Το ζήσαμε και το καλεσθηθήκαμε τον Αύγουστο, 8 Αυγούστου, παρέα τους. Και μακάρι και το 2015 να τους ξαναδούμε. Κοίτα, επίτιμος δημότης έχει γίνει. Νομίζω θα ξανάρθει σίγουρα. Δεν είναι από εκείνα τα ονόματα που θα στεναχωρηθούμε αν τα βλέπουμε και δύο φορές το χρόνο. Τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι εγώ. Και δικαίως τους βάλαμε στη θέση 2, γιατί το χιλιοσκίσαμε το κομμάτι για να βρίσκεται η Placebo λοιπόν στη θέση 2 με το Million Little Pieces, Placebo. Αναγκαστήκαμε να βάλουμε στο πλάνο και τον Νίκη, εξηγώ στον κόσμο. Υπάρχει λόγος. Γιατί. Μετά το ένα που θα ανακοινώσουμε, θα πάμε για μπάνιο. Αυστραλία, ναι, πράγμα εδώ και θέλουμε. Ουσιαστικά, επειδή δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε εύκολα στο κομμάτι νούμερο 1, ο Ίγκη το διάλεξε. Ήταν η ψήφος του που μέτρησε καταλητικά. Άκουσε ζάχαρη και όρεξε. Σαν παϊδάκι τον μύρισε. Μιλάμε για τους editors, βέβαια. Μιλάμε για τους editors στη θέση νούμερο 1, που είναι το Sugar. Ακριβώς. Το κομμάτι βέβαια έχει. Μ' αρέσει γιατί σε πολλά από αυτά τα κομμάτια υπάρχει μια αντίφαση. Αυτό λέγεται ζάχαρη, αλλά ουσιαστικά είναι λίγο πικρό κομμάτι. Έτσι, λίγο έχει μια πίκρα. Δεν μας πειράζει. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Μας βοηθάει η μουσική του και το τέμπο, ειδικά του κομματιού. Ο ήχος είναι πολύ απίστευτος. Ανεβαστικό. Καμία καλή ευκαιρία για να πούμε μια καλή χρονιά να έχουμε και να είναι σούγκαρ και η όλη ζάχαρη, χρονιά. Ναι. Να πούμε για μια ακόμα φορά, ευχαριστώντας τους ακροατές του Rock FM, τον Ίγκη, τον Βραχωρίτη, τον Καρατζή, τον Λεουνάκη, τον Μελισσινό, τον Χριστίδη, τον Διαμαντόπουλο και όλη την παρέα εκεί του Rock FM. Να πούμε επίσης ότι ευχαριστούμε και τον Μαντ που μας κάλεσε. Ευχαριστούμε και την Αυστραλία που μας φιλοξενεί εδώ πέρα. Καλή χρονιά και να περνάτε πάρα πολύ καλά και να μην στεναχωριώσετε γενικά. Πλήττη με αυτά που λες! Να περνάτε καλά και να ακούτε Rock FM. Λοιπόν, στο νούμερο 1, Editors Sugar. Merry Christmas, Ray! And we're here to wish you a wonderful Hawaiian Christmas. Take it away, boys! Hooli hala nula, nuli hala hula, hula mona leia, hooli mooli krona leila, hula kana mani, kuna mana wani. Hey, let me try. Kaluka, hooli, maki, maki, kuka, faki, saki, saka, poodle, doodle, tiki, taka, tiki, haka, saka, hooky, haka, nuki, niki, niki, naka, nuki. Have a wonderful Hawaiian Christmas. A tiki, hana, niki, nuka, 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 nuka,